Ο πρόδρομος Ιωάννης άρχισε να κηρύττει τη μετάνοια και να προετοιμάζει τους ανθρώπους λίγο καιρό προτού αρχίσει το δικό του έργο. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός φανερώνει στους ανθρώπους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπίσεως Υιός του Θεού. Το ότι ο Ιωάννης θα έκανε στην αρχή του κηρύγματος του Ευαγγελίου τον είχαν προαναγγείλει οι προφήτες. Ο προφήτης Μαλαχίας αναφέρει τα λόγια του ουράνιου πατέρα προς τον Υιόν του, τον Μεσσία. Να τι λέει γι' αυτόν. Προτού αρχίσεις εσύ το έργο σου, θα στείλω εγώ απεσταλμένο δικό μου, ο οποίος θα προετοιμάσει τις ψυχές των ανθρώπων για να δεχθούν τον Σωτήρα και Λυτρωτή τους. Αυτός ο απεσταλμένος του Θεού είναι ο πρόδρομος Ιωάννης, για τον οποίο ο προφήτης Ισαΐας είπε τα εξής. Φωνή ανθρώπου κράζει στην έρημο και λέει, ετοιμάσατε τον δρόμο από τον οποίο θα έρθει προς σας ο Κύριος. Κάνετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Απαλλαγείτε από τα ελαττώματά σας και καθαριστείτε την ψυχή σας τις αμαρτίες. Ετοιμαστείτε να δεχθείτε τον Κύριο. Ήταν εξαιρετική φυσιογνωμία ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Ζούσε ασκητική ζωή. Το ένδυμα που φορούσε ήταν υφασμένο από τρίχες καμήλου και είχε ζωσμένη στη μέση του με δερματίνη ζώνη. Το φαγητό του ήταν πολύ φτωχικό. Έτρωγε ακρίδες και έφερνε ο άνεμος από τα νότια μέρη. Καθώς και μέλη που αποθήκευαν οι άγριες μέλισσες μέσα στις τιμές των βράχων. Επειδή είχε αγία ζωή, όλοι τον σέβονταν και τον υπολόγιζαν. Οι κάτοικοι όλης της Ιουδαίας του Ιερουσαλήμων πήγαιναν και βαπτίζονταν στον Ιορδάνη ποταμό και συγχρόνως εξομολογούνταν τα φανερά της αμαρτίας τους. Το κήρυγμά του ήταν προετοιμασία του λαού να δεχθεί τον Σωτήρα. Εγώ τους έλεγε σε βάπτισμα μόνο νερό. Έρχεται όμως μετά από μένα ο Μεσσίας που είναι δυνατότερος και ανώτερος από εμένα. Ώστε εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το κορδόνι των υποδημάτων του. Αυτός όταν θα έρθει μετά από λίγο θα βαπτίσει με πνεύμα Άγιο, το οποίο θα καθαρίσει τις ψυχές σας. Είναι αγαπητοί μου λαμβρό και χαρακτηριστικό στόλισμα των μεγάλων ανθρώπων η βαθιά ταπεινοφροσύνη. Δεν ζητούν από τους άλλους να τους τιμούν και να τους επαιδούν, ενώ οι ίδιοι σέβονται και υπολογίζουν όλους τους άλλους. Ο ίδιος ο Κύριος είπε για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο ότι δεν έχει μέχρι τότε γεννηθεί κανένας άλλος άνθρωπος ανώτερος του. Και όπως τόσο ταπεινός ήταν ο Ιωάννης, δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο ούτε το κορδόνι των υποδημάτων του Κυρίου να σκύψει και να λύσει. Αυτή την ταπεινοφροσύνη του Παδρόμου να μιμούμαστε κι εμείς. Να μην υπερηφανευόμαστε για τα προσόντα και τις ικανότητες που τυχόν έχουμε. Ο Θεός μας τα έδωσε, σε Εκείνον τα χρωστάμε. Ας συμπεριφερόμαστε λοιπόν με ταπείνωση και να είμαστε καταδεκτικοί προς όλους. Και οι άνθρωποι τότε θα μας αγαπούν, αλλά το σπουδαιότερο θα μας αγαπά, θα μας ευλογεί και θα μας προστατεύει ο Θεός, ο οποίος και θα μας δοξάζει, θα μας τιμήσει και θα μας υψώσει στην ουράνιο βασιλεία Του.